Γεια σας, καλώς ήρθατε στο κανάλι μου. Σήμερα θα αξιολογήσουμε ένα χειριστήριο για Nintendo Switch, PC και Android. Το όνομα του χειριστήριου είναι GameStar T4 Glide και είναι ενσύρματο. Το συγκεκριμένο χειριστήριο βγήκε φέτος στις 17 Απριλίου, οπότε είναι σχετικά καινούριο στην αγορά, ενώ η ίδια η εταιρεία διαφημίζει εμπειρία δεκαετίας, έχοντας ιδρυθεί το 2013 και εστιάζοντας στην παραγωγή περιφερειακών gaming συσκευών. Εγώ το παρήγγειλα απευθείας από την ιστοσελίδα τους στις 12 Μαΐου και έκανε 12 εργάσιμες ημέρες για να φτάσει. Χωρίς άλλη καθυστέρηση, ας το ανοίξουμε να δούμε τι υπάρχει στο κουτί. Ωραία περικλειμένο με φυσαλίδες. Για να δούμε, είναι λίγο ελάχιστα πατημένο. Να, κάτω στην άκρη φαίνεται. Αν και δεν με απασχολεί πολύ. Και είναι μικρό κουτί, είναι πολύ μικρό κουτί. Μου κάνει εντύπωση. Έχουν τυπώσει εδώ GameStar. Ωραία. Άδειο αυτό το αφήνω στην άκρη. Εδώ φαίνεται το καλώδιο. Όμορφα τυλιγμένο. Οπα. Λοιπόν, αφήσω στην άκρη το controller για τώρα. Είμαστε έτοιμοι να μπούμε στο κυρίως πιάτο. Για να δούμε. Είναι διάφανο στη μέση. Θολό στα πόδια. Ενδιαφέρον. Ωραία αυτά τα πλήτρα πίσω. Θέλω να δω τι μπορώ να κάνω με αυτά. Όπα. Όπα. Το R2 δεν θυμάμαι πως λέγεται στα αγγλικά, όχι στα αγγλικά. Για το Xbox Right Trigger, τέλος πάντων. Είναι πολύ ελαφρύ, είναι λες και με το που ασκήσεις λίγο πίεση να το πατήσεις, γλιστράει το δάχτυλό σου και πέφτει μέσα στο πλήκτρο. Είναι πολύ εύκολο να πατηθεί. Σίγουρα κάτι που δεν έχω συνηθίσει με άλλα χειριστήρια που έχω χρησιμοποιήσει και θα δείξει άμα είναι χρήσιμο ή κακό στην πράξη αργότερα. Άρα ένα Ελένα ωραία. Οπα. Οπα, τι έχουμε εδώ. Και αυτά είναι περίεργα. Είναι σαν να πατάς αριστερό κλικ σε ποντίκι. Οπότε να δεις κάτι τέτοιο, να νιώσεις κάπως έτσι σε πλήκτρο controller είναι περίεργο. Θα δείξεις στην πράξη πώς είναι, άμα είναι καλό ή κακό, αλλά σίγουρα είναι ενδιαφέρον. D-pad. Ναι, μου αρέσει το D-pad. Είναι δυνατό το κλικ. Νιώθεις αντίδραση δηλαδή. Οπότε καταλαβαίνεις ότι έχει πατηθεί καλά. Ναι, μου αρέσει το D-pad, ωραίο. Άλλα είναι κλασικά πλήκτρα.
τίποτα το ιδιαίτερο. Έχει ένα headphone jack κάτω που νομίζω δεν λειτουργεί σε PC δυστυχώς. Θα το κοιτάξω αργότερα. Όχι ότι θα το χρησιμοποιούσα, αλλά εντάξει, μπορεί κάποιος να θέλει. Και ο star του show, τα thumbsticks, για να δούμε. Oh my god. Λοιπόν, στη μέση είναι σταθερά, αλλά με το που τα βγάλεις από τη μέση, ξέρω εγώ, που ασκήσεις σε αυτήν την λίγο παραπάνω πίεση για να προχωρήσουν σε οποιαδήποτε κατεύθυνση, είναι πολύ απαλά, είναι smooth. Προχωράει εύκολα και ωραία. Μου αρέσει αυτό, θα δείξει στην πράξη πως είναι. Ναι, ναι, είναι πολύ ωραία. Είναι πολύ ωραία. Θα δείξει, όπως είπα, θα δείξει την πράξη, γιατί ουσιαστικά το point είναι ότι Hall Effect δεν θα κάνει drifting και ότι έχουν και καλά, πώς λέγονται, dead zones. Δηλαδή, δεν χρειάζεται να το πατήσεις πάρα πολύ για να καταλάβει ότι θες να πας προς τα εκεί. Το οποίο είναι ένα πρόβλημα που έχουν αρκετά controllers. Νομίζω είμαι έτοιμος να το συνδέσουμε, οπότε ας το κάνουμε. Λοιπόν, ελπίζω αυτή η γωνία να είναι καλή. Έχουμε το controller εδώ, καλώδιο, και θα γίνει τώρα πρώτη φορά σύνδεση σε σύστημα με Windows 10. Στα λαμπάκια, όμορφα, αν και μάλλον θα τα απελευθερωθήσω γιατί μου αποσπούν την προσοχή, ξέρω εγώ, δεν θέλω να μένω πλέον την ώρα να παίζω, αλλά είναι όμορφα. Έχει αναγνωριστεί το χειριστήριο ως controller για Xbox 360. Ας αφήσω και ένα μπλουτς βασικά. Πριν μπούμε σε παιχνίδια βασικά, θα ήθελα να τρέξουμε ένα τεστ για latency, να δούμε το χρόνο απόκρισης του χειριστήριου. So, για να το βρω λίγο. Ωραία. Βλέπουμε μια πολύ καλή σταθερότητα στα 3,95 milliseconds, 250 Hz boiling rate, το οποίο είναι ένα καλό αποτέλεσμα. Είναι ένα καλό αποτέλεσμα. Θα κάνω τώρα ένα τεστ με ένα χειριστήριο PlayStation 4 Mufa που έχω, ένα Double Shock, για να δείτε διαφορά. Λοιπόν, μέσος όρος απόκρισης 11 milliseconds, polling rates 87, περίπου 90, με μεγάλη διαφορά από την μικρότερη απόκριση και τη μεγαλύτερη, ακόμα και αν χρησιμοποιούμε τα λόγια, το οποίο είναι λίγο περίεργο. Πάει στην άκρη το άλλο, ξανασυνδέουμε το Gamester. Πάμε να τρέξουμε άλλο ένα τεστ. Θα κάνουμε τώρα το τεστ αυτής της ιστοσελίδας. Connect your gamepad and press buttons to begin. Γεια σου. Το ανείχνευσε, βλέπω. Κοιτάξτε, dead zones! Οκ. 0-0-0-0-2. Αυτός είναι άριστος αριθμός. Και τώρα θα κάνουμε... Θα κάνουμε ένα circularity test. Αυτό είναι ένα αποτέλεσμα που δεν βλέπεις κάθε μέρα. Και τώρα θα σας δείξω για σύγκριση τι αποτέλεσμα δίνει το Mufa.
Είναι πολύ ευαίσθητο. Και υπάρχει κόλλημα, ξέρω. Ή τουλάχιστον φαίνεται να υπάρχει κόλλημα. Τι ανοιχνεύει και τι δεν ανοιχνεύει. 19,9 το αριστερός μοχλός και 19,1 ο δεύτερος, ο δεξής. Τα οποία είναι κακά αποτελέσματα, γι' αυτό και όλα σπάθει το κόκκινο εκεί. Δηλαδή, στην κοινή περιοχή υπάρχει θέμα. Αλλά έτσι είναι το κοντρόλ, εντάξει. Με τη χρήση χειροτερεύει. Έτσι είναι η φύση των εξαρτημάτων. Άμα έχετε πρόσβαση σε υπολογιστή, μπορείτε να κατεβάσετε την επίσημη εφαρμογή του χειριστήριου από την ιστοσελίδα της Gamesir. Μέσα στην εφαρμογή δίνεται η δυνατότητα να ενημερώσετε το λογισμικό του χειριστήριου, άμα υπάρχει διαθέσιμη ενημέρωση, να φτιάξετε πολλαπλά προφίλ με διαφορετικές ρυθμίσεις, να κάνετε map τα πλήκτρα, αν και προσωπικά τα πίσω τουλάχιστον εγώ δεν σκοπεύω να τα χρησιμοποιήσω γιατί τυχαίνει να τα πατάω κατά λάθος έτσι όπως κρατάω το controller. Μπορείτε να αλλάξετε τις περιοχές τιμών των Dead Zones για κάθε μοχλό, να απενεργοποιήσετε εντελώς τα φώτα και πολλά άλλα. Όσο αφορά το Audio Reactive Mode, προσωπικά δεν εντυπωσιάστηκα, αλλά θα σας δείξω πώς φαίνεται για να βγάλετε τα δικά σας συμπεράσματα. Τώρα πάμε σε λίγα clips να παίζω Call of Duty Black Ops 2 Multiplayer με το Move PlayStation Controller πρώτα και μετά με το Gamesir. Συμπερασματικά, το Gamesir T4 Clyde είναι ένα πολύ καλό χειριστήριο και η εμπειρία μου με αυτό ήταν θετική. Του δίνω ένα γενικό βαθμό 8 από τα 10 και αυτό κυρίως επειδή βρήκα τα δύο έξτρα πίσω πλήκτρα να μου είναι άχρηστα
με την έννοια του ότι δεν με συμφέρει να τους δώσω κάποια χρήση, γιατί έτσι όπως κρατάω το χειριστήριο, τείνω να τα πατάω κατά λάθος. Επιπρόσθετα, θα προτιμούσα να υπήρχε έκδοση που οι θέσεις των thumbsticks να ήταν στην ίδια σειρά, παρά διαγώνια, δηλαδή όπως είναι και στο PlayStation, και να υπήρχε παραλλαγή με χρώμα απλό μαύρο, μιας και δεν είναι ιδιαίτερα οπαδός του διαφανές και των RGB φωτών. Αυτή τη στιγμή τρέχει μια προσφορά μείον 15% για φοιτητές, οπότε άμα ενδιαφέρεστε να αγοράσετε το controller και είστε ή έχετε γνωστό κάποιον φοιτητή ή φοιτήτρια, μπορείτε να μπείτε στην πλατφόρμα Student Beans και να διεκδικήσετε ένα κουπόνι. Αυτά από μένα. Ευχαριστώ που παρακολουθήσατε το βίντεο και καλή συνέχεια.